Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα σχετικά αρκετά γρήγορο βίντεο όπου ήθελα βασικά να εντάξω αυτά τα πλάνα που θα σας δείξω τώρα σε λίγο σε ένα vlog για να σας το δείξω, αλλά επειδή σε όποιον έδειχνα φωτογραφίες είχε πάρα πολλές απορίες, δηλαδή στις αδερφές μου, σε φίλες μου έστελναν φωτογραφίες όσο βάζαμε τα πιχάκια στους τοίχους. Είχαν απορίες και επειδή σκέφτηκα ότι και εσείς λογικά θα έχετε αρκετές απορίες, είπα να το κάνω ένα μόνο του βίντεο για να μπορέσω να λύσω όσες περισσότερες μπορώ. Βασικά θα απαντήσω αυτές που με ρώτησαν όλοι, για να μπορέσετε κι εσείς να έχετε μια εικόνα και μια ιδέα πώς μπορείτε να βάλετε κι εσείς ξύλινα προφίλ στους τοίχους του σπιτιού σας, του δωματίου σας, του διαδρόμου σας, όπου θέλετε. Είναι κάτι πάρα πολύ καλέσθητο, για τα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, δεν ξέρω για τα δικά σας, όπου αλλάζει εντελώς την όψη του δωματίου και δίνει μια άλλη έτσι αρχιτεκτονική, να το πω, νότα, σε πάει σε μια μπαρόκ εποχή που εγώ λατρεύω την μπαρόκ εποχή. Τα περισσότερα σπίτια τότε ήταν έτσι, με ξύλινα προφίλ στους τοίχους. Και γενικότερα, επειδή εγώ λατρεύω τον μπαρόκ, όπως τα έχετε καταλάβει και από τα κομωδίνα, κρεβάτι, καθρέφτες που έχουν έτσι αυτές τις ιδιαίτερες κορνίζες, είπα να το τολμήσω και να το κάνω γιατί το έβλεπα πάρα πολύ, ειδικά στο Pinterest που χαζεύω κάθε μέρα. Και επειδή μου πετάει ότι αναζητάς, μου έβγαζε τέτοιου είδους τεχνική, να την πω, μια τέτοια είδους τεχνική στον τοίχο. Όπου είναι πανεύκολη, θέλει αρκετή υπομονή και είναι και πάρα πολύ οικονομική. Πάμε να δείτε λίγα πλάνα και επιστρέφω να σας δώσω λίγα περισσότερα tips. Και ορίστε, τα τοποθετήσαμε, τα κάναμε κουτάκια. Τώρα δεν μπορώ να πλησιάσω γιατί είμαστε γεμάτο πράγματα κάτω. Όχι, Αλέξανδρε μου. Λοιπόν, έτοιμα. Και τώρα λογικά όχι αύριο, αλλά μεθαύριο θα βαφτούν. Γιατί πρέπει να μείνει κάποιες ώρες χωρίς να κουνηθεί καθόλου το ξύλο, να μείνει εκεί πέρα σταθερό. Τώρα δεν μπορώ να περιμένω να περάσουν οι μέρες, γιατί αυτό πρέπει να καθίσει κάποιες ώρες έτσι. Σίγουρα 24, εμείς θα τα αφήσουμε και λίγο παραπάνω, δεν θα τα βάψουμε αύριο, θα τα βάψουμε μεθαύριο. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν κολληθεί σωστά και ωραία. Προσπαθήστε να μην κοιτάτε το γύρω-γύρω που γίνεται ένας χαμός εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχουν βγει. Όπως βλέπετε είναι έτοιμα εδώ πέρα. Έχει βάλει τώρα κανένα χαρτοτενία για να τα βάψουμε. Και όπως θα δείτε εδώ πέρα στις άκρες, εκεί πέρα που εφάπτονται τέλος πάντων τα ξύλα, έχουμε βάλει στόκο γιατί πρέπει να είναι λίγο πιο ομοιόμορφο. Μένουν λίγες γραμμές, δεν γίνεται. Και έχουμε περάσει και ένα χέρι αστάρι για να δέσει καλύτερα η μπογιά. Και θα τα βάψουμε και σε λίγο θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι είναι το πρώτο χέρι. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί τρία χέρια. Εσύ τι λες? Όχι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί και άλλο χέρι, αλλά ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αν δεν βγουν και οι ταινίες τώρα, οι ταινίες το χαλάνε πάρα πολύ, αλλά νομίζω πως θα βγει τέλειο. Θα μπουν και τα καδράκια μετά εδώ και θα γίνει πολύ όμορφο. Θέλω να πιστεύω ότι τα προηγούμενα πλάνα σας γέμισαν τις απορίες και δεν σας άφησα κάποια κενή απορία. Βέβαια θα σας πω και εδώ κάποια πράγματα τώρα που έχουν περάσει κάποιες μέρες και οι φίλες μου με έχουν ρωτήσει διάφορα για τα προφίλ στον τοίχο, οπότε έχω τις απορίες τους και μπορώ να τις απαντήσω και εδώ σε περίπτωση που τις έχετε κι εσείς. Να σας πω ότι το κόστος για εμάς ήταν πολύ χαμηλό. Θεωρώ ότι αν χρειαστεί να πάρεις όλα τα υλικά,
θα πάει γύρω στα 80 ευρώ το πολύ. Εμάς μας πήγε 40 ευρώ, σας βάζω το διπλάσιο, γιατί εμείς πήραμε μόνο την κόλλα και τα πιχάκια. Τα πιχάκια θα τα βρείτε σε ξυλουργείο, σε οποιοδήποτε ξυλουργείο και αν πάτε, και ζητήσετε να σας δείξουν πιχάκια για τον τοίχο. Θα σας βγάλουν σίγουρα κάποια σχέδια να δείτε και να επιλέξετε ποιο είναι αυτό που βολεύει σας. Υπάρχουν και πιο λεπτά και πιο παχιά, ανάλογα με τι θέλετε να κάνετε. Θεωρώ ότι σε μικρούς χώρους καλύτερα να μπαίνουν λεπτά προφίλ, από ό,τι έχω ψάξει βασικά, επειδή πριν το κάνουμε έψαξα αρκετά, να σας πω την αλήθεια, και απλά μια μέρα ξυπνήσαμε το πρωί με τον κανάλι και του λέω αυτό θέλω στον τοίχο. Και έτσι ξεκινήσαμε, εγώ έδειξα το σχέδιο, έβγαλα το σχέδιο, ο Κανάκης έβγαλε τα μέτρα και έκανε την τοποθέτηση. Θέλει αρκετή υπομονή, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω υπομονή για να ασχοληθώ με τέτοιες λεπτοδουλειές, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι κάτι που μας πήρε περίπου 4 ημέρες για να γίνει. Διότι εμείς, όπως σας είπα, νομίζω σας το είπα, αποφασίσαμε να τα κολλήσουμε και όχι να τα βάλουμε με πρόκες, έτσι ώστε να φαίνονται και πιο όμορφα και να μην φαίνεται κάπου η πρόκα ή μήπως πάσει το πιχάκι κάπου. Οπότε βγάζεις τα μέτρα, αν θες λες στο ξυλουργείο να στα κόψουν, αν δεν θες τα κόβεις μόνος σου. Μετά τα τοποθετείς με την κόλλα πολύ ωραία, προσεκτικά. Εμείς είχαμε στηρίξει τα πιχάκια με χαρτοτενία και για να μην αφαιρεθεί μετά το χρώμα από κάτω του τοίχου, αλλά και για να τα κρατάει και σταθερά και να κολλήσουν καλά. Έτσι τα στηρίξαμε όλα, τα αφήσαμε ένα 24 ώρο να στεγνώσουν όλα αυτά, γιατί βασικά έχει και οδηγίες πάνω η κόλλα. Κάθε κόλλα που μπορείτε να βρείτε εσείς μπορεί να είναι άλλο το, ο άλλος ο χρόνος, τέλος πάντων, που πρέπει να περιμένετε. Και μετά έπρεπε να στοκαριστούν, να αφαιρεθούν οι χαρτοτενίες, να μπουν μετά γύρω-γύρω χαρτοτενίες για να μην βαφτεί και ο υπόλοιπος τοίχος και φαίνεται η διχρωμία. Μετά να στοκαριστούν οι γωνίτσες που έμενε ένα αρκετά μικρό κενό για να μην φαίνεται, να είναι πιο καλέσθητο στο μάτι. Όχι, και, ναι, πρώτα το στόχο, σωστά, και μετά να περάσουμε το. Ο Κανάκης να περάσει. Δεν ξέρω ο πληθυντικός τι είναι ακριβώς. Εγώ απλά παρακολουθούσα, ήμουν θεατής. Να περάσει το αστάρι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί το ξύλο απορροφάει μπογιά και για να μην σας παιδέψει μετά και βάψετε πάρα πολλές φορές. Καλό είναι να περάσετε ένα πολύ καλό χέρι αστάρι. Μετά απλά βάψαμε τα πιχάκια αυτά, αφαιρέσαμε, το αφήσαμε μετά και μία μέρα ακόμη να στεγνώσει, και μετά αφαιρέσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τις χαρτοτενίες για να μην αφαιρεθεί κάποιο κομμάτι με μπογιά που μπορεί να έχει βαφτεί. Θέλει πολύ προσοχή δηλαδή και στην αφαίρεση. Αυτή ήταν η διαδικασία και μετά απλά καθαρίσαμε εδώ το χάος που γινότανε, μπήκαν τα επιπλά στη θέση τους και βουαλά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει δώσει άλλη νότα και δεν είναι τίποτα σημαντικό. Είναι απλά προφίλ που έχουν μπει στον τοίχο και έχουν ομορφύνει και πραγματικά έχουν δώσει άλλο στυλ μέσα σε όλο το δωμάτιο. Να σας πω την αλήθεια, ιδανικά θα ήθελα να είναι σε όλο το δωμάτιο αυτά τα προφίλ, αλλά τι γίνεται τώρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα δοκάρι. Έχουμε άλλο ένα δοκάρι από εδώ και από εδώ ο τοίχος δεν έχει καθόλου δοκάρι. Αν από εδώ ο τοίχος δεν είχε καθόλου δοκάρι, θα μπορούσα από εδώ πέρα να τα κάνω μεγάλα και εδώ πέρα μικρά, αλλά επειδή μετά θα βγει άλλο μέγεθος από εδώ, άλλο μέγεθος από εκεί, είπα να μην το μπλέξουμε και μετά ζαλίζει το μάτι, δεν ξέρω, νομίζω πως δεν θα είναι πάρα πολύ όμορφο, οπότε πάμε να τα αφήσουμε έτσι και να κάνω μόνο τον τοίχο πίσω, όπου έχει βγει και πολύ πετυχημένο και μου αρέσει που είναι και έτσι, είναι και πιο κομψό θα έλεγα. Τώρα υπάρχει άλλος ένας χώρος που θα ήθελα να βάλω κάτι σε πιχάκι, όχι όμως έτσι, κάτι διαφορετικό. Δεν το έχω πει ακόμα στον Κανάκη, γιατί είναι αρκετό μπλέξιμο. Βλέπει 4 μέρες. Εντάξει, μπλέξαμε αρκετά, δεν μπορώ να πω. Ασχολήθηκε πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, λέω τα μεσημέρια και σχεδόν το μισό απόγευμα το έφαγε για να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί τα έχει βγάλει και αλφάδι. Ορίστε, να, θα χρειαστείτε και ένα αλφάδι οπωσδήποτε για να κάνετε αυτή τη δουλειά στον τοίχο, να βάλετε αυτά τα προφίλ, γιατί πρέπει να μπουν αλφάδι, να είναι όμορφο, δηλαδή να φαίνεται ωραία στο μάτι. Και καλό θα είναι αν έχετε κάποιον που γνωρίζει από, ή κάποιον αλληλοχρωματιστή ή φίλο, ή κάποιον τέλος πάντων που γνωρίζει 2-3 πράγματα, με ένα κονέκτη που με γνωρίζει κάποια πράγματα, και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε, να βάλουμε τα πιχάκια στον τοίχο, μετρήσαμε το δοκάρι για να δούμε αν είναι ίσιο. Γιατί σε περίπτωση που δεν ήταν ίσιο και πήγαινε κάπως λοξά ή οτιδήποτε, μετά στο μάτι δεν θα φαίνονταν καθόλου ωραίο. Εσείς τώρα βλέπετε ένα θεό στραβοπλάνο, γιατί έχω κάτσει εγώ στραβά στο δωμάτιο, αλλά εδώ οι γραμμές τα πηγαίνανε έτσι. Και δεν θα ήταν ωραίο, οπότε ήταν κάτι το οποίο, ορίστε, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ απλά πήρα το κινητό μου και είπα θέλω αυτό εδώ, δεν έκανα κάτι άλλο. Εγώ έχω ξετρελαθεί, δεν ξέρω σας πώς σας φαίνεται. Φίλες μου ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν σχέδια, πού θα βρουν πιχάκια, τι θα κάνουν, πού θα τα πάρουν, πού θα τα τοποθετήσουν και δεν ξέρω.
πώς σας φαίνεται. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Ελπίζω σε αυτό το βίντεο να σας έχω λύσει και όλες τις απορίες. Μου αρέσει που πότε θα είναι και μικρό βίντεο, θα είναι λίγα λεπτά, αλλά ήδη εδώ βλέπω ότι μιλάω γύρω στα 9 λεπτά. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αν υπάρξει κάποια ακόμη απορία, μπορείτε να μου γράψετε κάτω ή στο Instagram αν θέλετε να σας απαντήσω πιο γρήγορα. Θα σας δω πάλι στο επόμενο βιντεάκι που ελπίζω να είναι σύντομα. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Γεια σας.